Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Εδώ είναι ένα χώρο όπου καθημερινώ ανεβαίνουν βίντεο με θέμα τη ψυχοεκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση σημαίνει να μάθουμε βασικέ έννοιε από την επιστήμη τη ψυχολογία και την επιστήμη των σχέσεων, τι οποίε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα μα ώστε να κάνουμε τη ζωή μα καλύτερη. Το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο SOS, SOS, ένα βασικό βίντεο, ένα βίντεο το οποίο εξηγεί συμπεριφορές τις οποίες δυστυχώς συναντάμε πολύ συχνά. Είναι βασισμένο το θέμα του σημερινού βίντεο κάτω από ένα σχόλιο, κάτω από το χθεσινό βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Τι παίζει με αυτές τις γνωριμίες από τα social γενικά» και είναι ένα σχόλιο το οποίο, ενώ είναι μια απλή ερώτηση, ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο. Γράφει μια φίλη. Συμφωνώ σε όλα όσα λέγεται σε αυτό το βίντεο. Απλώς εγώ βλέπω ότι και πολλοί άνθρωποι που είναι σε σχέσεις καβλαντίζουν δεξιά και αριστερά. Διαβάζω σικ, έτσι όπως το έχει γράψει η φίλη. Και δεν το έχω συναντήσει μια ή δυο φορές, αλλά πάρα πολλές. Γιατί οι άνθρωποι έχουν τόσο ανάγκη την επιβεβαίωση και υποβάλλουν άλλους ανθρώπους στη διαδικασία του φλερτ ενώ είναι μη συναισθηματικά διαθέσιμοι. Τι συμβαίνει. Τι απάντησα με μία μόνο λέξη. Οι παλιότεροι στο κανάλι θα ξέρετε με ποια λέξη της απάντησα. Τι συμβαίνει. Ναρκισισμός. Άρα το θέμα του σημερινού βίντεο είναι πώς αυτή η συμπεριφορά ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε γάμο, οι οποίοι βρίσκονται σε σχέση, άντρες και γυναίκες, δεν έχει σημασία το φίλο, ούτε ερωτικός προσανατολισμός, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι single και δεν βρίσκονται στη διαδικασία να ψάξουν για έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο ώστε να δικαιολογείται το φλερτ, επιδίδονται στο φλερτ. Και φυσικά άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μονογαμικές σχέσεις, τουλάχιστον έτσι συμφωνημένες με τον ή τη σύντροφό του. Γιατί έχουμε πει σε παλιότερα βίντεο, τα οποία βρίσκονται στη λίστα να βίντεο ή αλλιώ playlist για την απιστία, ότι η απιστία ορίζεται και ως μη συνενετική, μη μονογαμία. Δηλαδή, ενώ έχουν συνενέσει δύο άνθρωποι στη μονογαμία, ο ένας από τους δύο μετατρέπει τη σχέση τους σε πολυγαμία, χωρίς να συνενεί ο άλλος ή και πολλές φορές χωρίς να γνωρίζει ο άλλος. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γυναίκα, έχουν άνδρα, έχουν μια σχέση συμβίωσης, έχουν ένα γάμο, έχουν μια οικογένεια. Αν τους ρωτήσει κάποιος, όχι αυτός με τον οποίο φλερτάρουν, κάποιος άλλος, ο ψυχολόγος τους για παράδειγμα, θες να αλλάξει κάτι στη ζωή σου, δεν σ' αρέσει η σχέση σου, θα απαντήσουν... Μια χαρά είναι η σχέση μου, έχω κάνει ένα πολύ καλό γάμο, έχω μια καλή σχέση, παίρνω πράγματα από τη σχέση μου, είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοινωνικά αποδεκτός, ε, έχουμε μια καλή κοινωνική επιφάνεια, παύλα βιτρίνα θα έλεγα εγώ, έχω τα παιδιά μου, έχω το σπίτι μου, έχουμε χρήματα, έχουμε δάνεια, έχουμε χρέη, έχουμε όλα όσα έχουν τα ζευγάρια και οι οικογένειες, εντάξει. Έχω τακτοποιηθεί στο θέμα γάμους στο θέμα σχέσης, στο θέμα ερωτικός σύντροφος. Γιατί ενώ Εντό εισαγωγικών έχουν τακτοποιηθεί. Ακριβώ επειδή έχουν τακτοποιηθεί, το κάνω, θα πω στη συνέχεια. Γιατί ενώ έχουν λύσει το πρόβλημα τη συντροφικότητα και το πρόβλημα το ερωτικό, ψάχνονται. Γιατί, για ένα μόνο λόγο, ψάχνονται επειδή θέλουν να παίρνουν πρόσοχη, να παίρνουν σημασία, θέλουν να νιώθουν επιβεβαίωση από άλλους ανθρώπους. Και ανθρώπους οι οποίοι να είναι νεανικοί, να είναι σεξι, να είναι όμορφοι, να είναι ενδιαφέροντες άνθρωποι. Ο ναρκισισμός είναι μία μάστιγα στην εποχή μας. Ο ναρκισισμός ως τρόπος σκέψης, ο ναρκισισμός ως τρόπος ζωής, ο ναρκισισμός ως προσωπικότητας. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το link για το πέμπτο επεισόδιο από το podcast όπου, εξηγείω, όπου εξηγείται σε εκείνο το βίντεο από εμένα που κάνω το podcast με μεγάλη σαφήνεια τι σημαίνει ναρκισίσμος. Πολύ συχνά βάζω αυτό το σύνδεσμο επειδή πολλά από τα ερωτήματα που γίνονται σε σχέση με τον ναρκισισμό στην προσωπικότητα κάτω από τα βίντεο έχουν απαντήσεις μέσα σε εκείνο το συγκεκριμένο βίντεο το πέμπτο επεισόδιο του podcast με θέμα τον ναρκισίσμο. Οι ναρκισιστές οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν τον δρόμο της τεμπελιάς, τον δρόμο της κακίας και όχι τον δρόμο της αρετής στη ζωή τους, ψάχνουν συνεχώς να βρίσκουν ευχαρίστηση χωρίς να κοπιάζουν. Θέλουν να εκμεταλλεύονται το τι έχει να τους προσφέρει η σύγχρονη κοινωνία, να πάρουν τα καλά τη σύγχρονη και η εύκολη πρόσβαση στο φλερτ είναι ένα από τα καλά τη σύγχρονη το γεγονό δηλαδή ότι κάποιο μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, να μπει στα κοινωνικά δίκτυα, να βρει το τηλέφωνο ενό ανθρώπου που θέλει να φλερτάρει, να στείλει μήνυμα, να πάρει τηλέφωνο, να στείλει ένα μήνυμα στο Messenger. Υπάρχει μια ευκολία στο φλερτ στι μέρε μα, η οποία σημειώστε πω δεν υπήρχε σε παλαιότερε εποχέ. Στι εποχέ τη γιαγιά μα, ίσω και τη μάνα μα, το γονιό μα, τον παππούδο μα, δεν υπήρχε αυτή η ευκολία. Οι περισσότερε γνωριμίε γίνονταν με μεσολάβηση συγγενών, περισσότεροι γάμοι γίνονταν με προξένια και ήταν εξαιρετικά κοινωνικά δύσκολο να πλησιάσει ένα πρόσωπο που να σου αρέσει και να φλερτάρεις. Στι μέρε μα υπάρχει ευκολία στο φλερτ και οι εναρκιστέ χρησιμοποιούν αυτέ τι ευκολίε όχι για να φλερτάρουν ουσιαστικά με σκοπό μια ουσιαστική γνωριμία, αλλά για να αντλήσουν ευχαρίστηση χρησιμοποιώντας και εκμεταλλευόμενοι τους άλλους ανθρώπους και πολύ συχνά παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως διαφορετικό από ό,τι πραγματικά είναι. Δηλαδή αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι διαθέσιμοι, ότι είναι σύγκολ και ενδιαφέρονται για μια γνωριμία, ενώ στην πραγματικότητα ενδιαφέρονται μόνο για καυλάντισμα. Και η λέξη καυλάντισμα είναι μια λέξη της κάθομιλουμένης που σημαίνει φλερτ, ανταλλαγή, μηνυμάτων ή τηλεφωνημάτων με περιεχόμενο, ανταλλαγή ερωτικών φωτογραφίων και το καθεξής. Κάποιοι από αυτούς που καβλαντίζουν μπορεί να προχωρήσουν και μέχρι το να κάνουν σεξ με ένα πρόσωπο με το οποίο καβλαντίζουν και μετά φυσικά να επιστρέψουν στην ασφάλεια του σπιτιού τους, στην ασφάλεια τη σχέση τους και στον κακομήρη ή την κακομήρα που κοροϊδεύουν πίσω στο σπίτι. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση μονολυθική και κάθετη για τις περιπτώσεις απιστίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν τον εαυτό τους να απατάει μετά που έχουν παραμείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα απατήσουν λόγω προβλημάτων της σχέσης τους πολύ συχνά η απιστία τους είναι και η απαρχή του χωρισμού τους και της εξόδου τους από εκείνη τη σχέση. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το επεισόδιο του podcast για την απιστία και τις διάφορες μορφές απιστίας. Εδώ μιλάμε για την πιο συνήθη μορφή απιστίας, όπου είναι η συναισθηματική απιστία, το φλερτ, η σεξουαλική απιστία και το καβλάντισμα που γίνεται με σκοπό τη διασκέδαση του παντρεμένου ή της παντρεμένης, του δεσμευμένου ή της δεσμευμένης, ο οποίος θέλει να τα έχει όλα. Θέλει να έχει και στο σπίτι έναν καλό σύντροφο με βάση τα δικά του πρότυπα και εκτός σπιτιού να έχει την ποικιλία του και τη διασκέδασή του. Και μην μπερδεύεστε αν βρίσκεστε στη θέση ενός προσώπου που έχει ανακαλύψει ότι ο άντρας ή η γυναίκα με τον οποίο φλέρταρε και καβλάντιζε είναι ένα πρόσωπο που είναι δεσμευμένο. Αν σας πουλήσει το παραμύθι ότι ξέρεις εγώ δεν περνάω καλά στο γάμο μου και γι' αυτό το κάνω και το κάνω για να χωρίσω, μην το πολυπιστεύετε κάποιο ο οποίο είναι δεσμευμένο και μπαίνει στα social και μπαίνει στα κοινωνικά δίχτυα και καυλαντίζει, το κάνει από συνήθιο, το κάνει από χόμπι, δεν το κάνει επειδή δεν περνάει καλά στο γάμο του ή στο γάμο τη και θέλει να χωρίσει. Ξαναλέω, υπάρχουν εξαιρέσει, περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι είναι κακοποιημένοι μέσα σε γάμου, είναι αδύναμοι ψυχικά, δεν έχουν βρει το θάρρο να σταματήσουν, να διακόψουν Έναν προβληματικό γάμο, έναν προβληματικό δεσμό, και μετά να προχωρήσουν παρακάτω. Αλλά ξαναλέω, αυτέ είναι οι εξαιρέσει. Οπότε, εάν κάποιο είναι δεσμευμένο, άντρα ή γυναίκα, και παρόλα αυτά μπαίνει στο παιχνίδι και φλερτάρει και καυλαντίζει, το κάνει για να πάρει ναρκιστική τροφοδοσία από τα πρόσωπα με τα οποία φλερτάρει, το κάνει για να θρέψει τον ναρκιστικό του εγώ, το κάνει για να νιώσει ωραία, το κάνει για να μεγαλύνει τον εαυτό του. Εννοείται ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική, ότι και αυτό το βίντεο όπως και τα υπόλοιπα βίντεο δεν αποτελούν διαγνώσεις γενικευμένες, αποτελούν κάποιες σκέψεις βασισμένες πάνω στη θεωρία των σχέσεων, πάνω στη θεωρία του ναρκισισμού και των σχέσεων των ναρκισιστικών, των σχέσεων ναρκισιστικής κακοποίησης και είναι μία προσπάθεια δικιά μου αυτό το βίντεο να σας προβληματίσω εάν τυχόν βρεθείτε στη θέση που ανακαλύψετε ότι ένα πρόσωπο που φλερτάρει μαζί σας και καβλαντίζει, ας χρησιμοποιήσω ξανά αυτή τη λέξη, ελπίζω να μην τη βρουν αρκετοί από εσά προσβλητικοί, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι η λέξη προσβλητική, είναι η πράξη προσβλητική. Και σε αυτή την περίπτωση η προσβλητική πράξη είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος Βρίσκεται μέσα σε μία σχέση, βρίσκεται σε ένα γάμο, αθετεί την υπόσχεση μονογαμίας που έχει δώσει προς τον τη σύντροφό του και κοροϊδεύει άλλους ανθρώπους κάνοντας φλερτ μαζί τους. Η πράξη είναι επωνίδιστη, όχι η λέξη. Ε, αν κάποιος βρίσκει την λέξη προσβλητική, τότε βρίσκεται σε λάθος κανάλι, γιατί σε αυτό το κανάλι λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και εστιάζουμε στην ουσία και όχι στον καθοσπρεπισμό. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αν σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αν έχετε βιώσει μια τέτοιου είδους προσέγγιση, κάποιο να είναι παντρεμένος, να είναι δεσμευμένος, να είναι παντρεμένη, να είναι δεσμευμένη, αλλά να παίζει, να φλερτάρει και να το κάνει για να νιώσει καλύτερα, για να πάρει επιβεβαίωση, για να θρέψει τον αρκισιστικό του εγώ. Γιατί κακά τα ψέματα σε όλες τις σχέσεις, σε όλους τους γάμους υπάρχουν και rough patches. Υπάρχουν κάποιες μέρες που το ζευγάρι μπορεί να μην είναι και στα καλύτερά του. Υπάρχουν κάποιες φάσεις που ένας από τους δύο ή και οι δύο να είναι κουρασμένοι. Ή να έχουν ταλαιπωρηθεί μετά από μια ασθένεια στην οικογένεια, να έχουν ταλαιπωρηθεί μετά από ένα πρόβλημα με ένα παιδί ή να είναι μια περίοδος που να υπάρχει πολύ φόρτο εργασία ή και στου δύο συντρόφου ή στον ένα, και να νιώθει κάποιο μέσα σε ένα γάμο ότι δεν είμαστε και στα καλύτερα μα σήμερα ή αυτή την περίοδο δοκιμαζόμαστε. Οπότε ένα άνθρωπο που έχει πνευματικότητα, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι σοβαρό, ουσιαστικά σοβαρό, όχι σοβαροφανή, ένα άνθρωπο που είναι σοβαρό, θα ψάξει μέσα στη σχέση του, μέσα στο γάμο του, να επικοινωνήσει την δυσαρέσκεια του, να επικοινωνήσει την έλλειψη που έχει ουσιαστική επικοινωνία ίσω ή συνδεσιμότητα ή εγκύτητα με τον τη σύντροφο και θα προσπαθήσει να διορθώσει τα πράγματα μέσα στο γάμο και μέσα στη σχέση. Και αν δεν διορθώνονται, να πάρει το δύσκολο δρόμο του να χωρίσει λεβέντικα. Το να ψάχνουμε να νιώθουμε προσωρινά καλύτερα χρησιμοποιώντας άλλους ανθρώπους ω αντικείμενα, εκμεταλλευόμενοι το γεγονό ότι άλλοι άνθρωποι είναι single και φλερτάρουν προκειμένου να βρουν σύντροφο, ή εκμεταλλευόμενοι το γεγονό ότι και άλλοι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι κοροϊδεύουν τον τη σύντροφό του και κάνουν πράγματα τα οποία ενδεικνύουν πνευματική τεμπελιά και τι να πω, ναρκισισμό, α το πω έτσι με μια απλή λέξη, ναρκισισμό, να βρουν κι άλλου παρτάκιδε οι οποίοι αναμεταξύ τους να δίνουν ένα ένας τον άλλον αρκιστική τροφοδοσία και να αποφεύγουν ουσιαστικά να επιλύσουν τα όποια προβλήματα έχουν και να αποφεύγουν να αναλάβουν ουσιαστικά τις ευθύνε τους. Και αν κάποιο θέλει να πατήσει, γιατί και το καβλάντισμα απάτη είναι, συναισθηματική απάτη είναι και micro cheating είναι, αν κάποιο θέλει να απατήσει, μπορεί να βρει πολλού λόγου. Αν κάποιο θέλει να είναι πιστό, μπορεί να βρει έναν και μοναδικό λόγο. Ότι βρίσκεται σε μια αυθεντική σχέση για την οποία δουλεύει ουσιαστικά και αυτός και ο ή σύντροφος του και προσπαθούν να είναι ουσιαστικά και αυθεντικά μαζί. Το εύχομαι οι άνθρωποι να είμαστε σε αυθεντικές σχέσεις και αν είμαστε σε σχέσεις που δεν είναι αυθεντικές να βρίσκουμε το θάρρος να φεύγουμε και όχι να καταφεύγουμε στη φτηνή λύση του καυλαντίσματος την οποία προτιμούν οι ναρκισίστες. Σας αγαπώ.